Θα μιλήσω και εγώ από τη θέση μου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ποια είναι τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για το σημερινό νομοσχέδιο? Λέει η κυβέρνηση, απαντά μάλλον στην ερώτηση γιατί αποτελεί πρόβλημα στην αιτιολογική έκθεση, γιατί αποτελεί πρόβλημα το σημερινό καθεστώς λειτουργίας των μουσείων, απαντά και λέει ότι αυτά τα μουσεία σήμερα δεν έχουν δυνατότητα να αναπτύξουν καμία διοικητική ή διαχειριστική πρωτοβουλία. Προσέξτε, καμία, είναι η έκφραση που είναι γραμμένη στο νομοσχέδιο. Παρακάτω, ένα μουσείο έχει επιστημονικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συνδέεται δε άμεσα με την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας και την εικόνα της διεθνώς. Δηλαδή, αυτά τα στοιχεία δεν χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα τα ελληνικά μουσεία. Τώρα θα αποκτήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και παρακάτω βέβαια, ότι επειδή έχει αλλάξει ο κόσμος, το λέω πολύ πολύ συνοπτικά, και το κοινό, το οποίο αναζητά έναν σύνθετο και πολυδύναμο θεσμό με εξωστρέφεια και δυνατότητα επικοινωνίας τόσο του γενικού πολιτιστικού μηνύματος όσο και της ειδικότερης μαρτυρίας που απορρέει από τις συλλογές του κάθε μουσείου ξεχωριστά. Αυτά είναι τα βασικά κυβερνητικά επιχειρήματα, ότι δηλαδή εδώ υπάρχει ένα παροχημένο, ένα συγκεντρωτικό, ένα άκαμπτο μοντέλο λειτουργίας των κρατικών μουσείων, το οποίο εμποδίζει το άνοιγμά τους στην κοινωνία, καταστέλει την αυτενέργειά τους, καταστρέφει ολοσχερώς κάθε πρωτοβουλία και κάθε δημιουργικότητα του δυναμικού τους. Αυτά είναι τα βασικά επιχειρήματα, θαρώ, της κυβέρνησης και στο νομοσχέδιο, αλλά και αυτά προκύπτουν από τις τοποθετήσεις της κυρίας Υπουργού. Το ερώτημα είναι ότι αν αυτό το αποκεντρωμένο, το αυτοδιαχειριζόμενο μουσείο, το οποίο επαγγέλλεται με το σημερινό νομοσχέδιο η κυβέρνηση, το αυτόνομο, θα είναι αυτόνομο, θα είναι ελεύθερο, θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει με κριτήρια, με επιστημονικά κριτήρια και παιδαγωγικά, τον εκπολιτιστικό του, τον ερευνητικό του ρόλο. Η απάντηση είναι καταφανώς όχι. Και ξέρετε, είναι αρνητική απάντηση, γιατί δεν είναι μόνο το κυνήγι των εσόδων, στο οποίο αντικειμενικά θα μπουν αυτά τα μουσεία, τα πέντε καταρχήν, το Μουσείο της Ακρόπολης έχει ήδη μπει. Δεν είναι μόνο το κυνήγι λοιπόν των εσόδων που θα καταντήσει πάρεργο αυτόν τον ρόλο, τον μορφωτικό του ρόλο, τον ουσιαστικό μορφωτικό και διαπαιδαγωγικό του ρόλο, μετατρέποντας τους εργαζόμενους τους σε πολιτές θεαμάτων και με ιδιαίτερη ειδίκευση μάλιστα στο μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις. Δεν είναι μόνο ότι θα παρεμβαίνουν στη λειτουργία και τις προτεραιότητές του οι διορισμένες από την εκάστοτε κυβέρνηση διοικήσεις και μάλιστα στελεχωμένες ακόμα και με πρόσωπα άσχετα με το αρχαιολογικό αντικείμενο, σχετικά όμως, σχετικότατα, με τις τεχνικές και τις επιθυμίες της αγοράς. Είναι κυρίως πάνω απ' όλα, θαρούμε, η αντίληψη η οποία διαπερνά όλο το νομοσχέδιο από την αρχή ως το τέλος, η αντίληψη που λέει ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα εμπόρευμα, που τα μουσεία, όπως και κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της, αυτό το εμπόρευμα πρέπει να το κάνουν πιο ελκυστικό, να το κάνουν πιο εμπορικό, να το κάνουν ευπόλυτο. Βεβαίως, την ίδια στιγμή υπάρχει και ένας ακόμα λόγος, ο οποίος δεν αναγράφεται, αλλά έχει υποθεί κατά καιρούς, ιδίως στις προγραμματικές δηλώσεις, είναι και εκτός των άλλων και η αποτελεσματική, η πιο αποτελεσματική μάλλον συμμετοχή των μουσείων στην ενίσχυση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας άλλων κλάδων, όπως είναι η ψηφιακή και η πράσινη οικονομία και κυρίως όπως είναι ο τουρισμός, που θεωρείται στη χώρα μας ατμομηχανή της οικονομίας. Αυτή την ενίσχυση τουρισμού θα ρω ότι έρχεται να την υπογραμμίσει και να την εξυπηρετήσει βεβαίως η ίδρυση παραρτημάτων των μουσείων στο εξωτερικό, όπως και η έμφαση του νομοσχεδίου στην κινητικότητα των μουσιακών συλλογών, αφιερώνοντας μάλιστα και ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το σκοπό αυτό στις εγγυητικές υποχρεώσεις του δημοσίου για καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μετακίνησή τους. Όλα αυτά
τα βασικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου, μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε και να τα δούμε, και αν το δούμε από πιο κοντά λιγάκι, ως προς τα κυριότερα του άρθρα. Στο πρώτο άρθρο, που είναι ο σκοπός του νομοσχεδίου, είναι φανερό ότι επιδιώκεται η λειτουργία των μουσείων αυτών να γίνεται από εδώ και πέρα με όλο και περισσότερο ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, έτσι ώστε να κατακτήσουν αυτά τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου την οικονομική τους αυτοτέλεια, προκειμένου να αυτοχρηματοδοτούνται. Βεβαίως αυτό απομακρύνει ευθέως τα μουσεία, όπως είπαμε, από τον διαπαιδαγωγικό τους ρόλο και από την ίδια την επιστημονική και την ερευνητική τους αποστολή. Και ξέρετε, αυτά δεν μπορούν να αποτιμηθούν με αυστηρά οικονομικολογιστικούς όρους. Είναι ζητήματα που είναι πέρα από την οικονομία. Αν πάμε τώρα στους σκοπούς, στο άρθρο 4 δηλαδή, του νομοσχεδίου, στους σκοπούς των, αυτών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διαβάζω στην παράγραφο Θ, το διαβάζω όπως είναι. Σκοπή είναι η διοργάνωση, συμμετοχή, υποδοχή και φιλοξενία δράσεων και εκδηλώσεων που υπηρετούν την επιστημονική, ερευνητική, παιδευτική αποστολή του, την επικοινωνιακή του διάσταση και την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεσμών του με την κοινωνία, ιδίως μέσω διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, προβολών, παραστάσεων, συναυλιών και άλλων δράσεων πολιτιστικού, καλλιτεχνικού, κοινωνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι τα πιάνει αυτή η διατύπωση, δεν αφήνει απολύτως τίποτα απ' έξω, και βεβαίως δεν αφήνει, ασφαλώς και δεν αφήνει, αυτά που έχουμε γνωρίσει μέχρι τα τώρα, κοινωνικές, για παραδείγματος χάρη, εκδηλώσεις, όπως είναι οι διαφημίσεις, όπως είναι οι επιδείξεις μόδας, όπως είναι οι δεξιώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, στην Ακρόπολη, στο Σούνιο, χωράνε μια χαρά, για να μην πω ότι περιγράφονται δηλαδή, και σε αυτήν την διατύπωση των σκοπών των μουσείων. Παρακάτω, στην 16η παράγραφο, Ιώτα Σίγμα Ταφ, ανάμεσα στους σκοπούς είναι και η ενθάρρυνση της εθελοντικής προσφοράς για τη διάδοση και υποστήριξη και συνεπικουρία των δράσεων του μουσείου, και είναι φανερό εδώ ότι σε συνθήκες υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και στο μέλλον της επιδιωκόμενης αυτοτέλειας, προφανώς η διέξοδος της εθελοντικής προσφοράς προσβάλλεται ως λύση στην οικονομική δυσπραγία η οποία προδιαγράφεται για τα μουσεία, εφόσον βεβαίως δεν κατακτούν τους οικονομικούς τους στόχους. Έχει ενδιαφέρον η τελευταία παράγραφος, η ΙΖ, ως προς την ενθάρρυνση της δημιουργίας φορέων φύλων του μουσείου με ή χωρίς νομική προσωπικότητα στο εσωτερικό και διεθνώς. Βεβαίως αυτό σημαίνει χορηγίες, σημαίνει δωρεές από φορείς και πρόσωπα που με το αζημίωτο θα αναλάβουν το ρόλο που τώρα αποποιείται η πολιτεία για τον εαυτό της. Είναι φανερό ότι με τέτοιου είδους διατυπώσεις τα μουσεία οδηγούνται, οθούνται στην αγκαλιά του ιδιωτικού κεφαλαίου, το οποίο βεβαίως θα είναι πρόθυμο να συμβάλλει αν έχει το ανάλογο κέρδος, και έχει το ανάλογο κέρδος, και το κέρδος δεν το μετράει μονάχα οικονομικά, έχει και ιδεολογικό κέρδος από αυτήν την υπόθεση. Ως προς τους πόρους, η μετατροπή τους είναι φανερό, νομίζω έχει αναλυθεί και δεν το αρνείται και η ίδια η κυβέρνηση, ότι η μετατροπή των μουσείων, των πέντε καταρχάς, θα έχει επιπτώσεις στα οικονομικά και τη λειτουργία των μουσείων, και ως ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες, διευθύνσεις του ΙΠΟΑ, του Υπουργείου Πολιτισμού, ο προϋπολογισμός τους καλυπτόταν κατά 100% από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, και με το νέο σχήμα θα έχουν το δικό τους προϋπολογισμό, ο οποίος θα καλύπτεται κατά ένα μέρος, θα καλύπτεται από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και κατά το υπόλοιπο από άλλους πόρους. Αυτό δεν είναι, δεν καταλαβαίνουμε νομίζω, λάθος. Προβλέπεται επίσης για την αύξηση των εσόδων των μουσείων η ενοικίαση των χώρων των μουσείων, αλλά και του προσωπικού τους για διάφορες εκδηλώσεις, και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα της εξέβρεσης εσόδων για τα μουσεία, όπως είπαμε, ανοίγει το δρόμο για τα καλά, για ακόμα περισσότερες
εκδηλώσεις ιδιωτικού ενδιαφέροντος, αρκεί να καταβάλλεται η αποζημίωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το χαρακτήρα και για την ίδια τη φυσιογνωμία των μουσείων, ακόμα και για τη φθορά και για τον κίνδυνο των ζημιών που μπορούν να υποστούν τα μουσεία και τα εκθέματά τους, αλλά και οι ίδιες οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων. Ως προς το άρθρο 8 για την επιλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα επιλέγονται και μεταξύ προσωπικότητων με συμβολή στον χώρο του πολιτισμού ή στον επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο τους, δηλαδή τα κριτήρια είναι πολύ πολύ διευρυμένα. Άρα η σχέση των προσώπων αυτών με τον πολιτισμό δεν είναι και κάποια ιδιαίτερη προϋπόθεση, δεν αποτελεί προϋπόθεση. Στο άρθρο 21 για τους εργαζόμενους, για τη σύσταση των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού στο νομικό πρόσωπο, με την επωνυμία Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και μιλάμε εδώ για το Μουσείο της Αθήνας, οι νέες θέσεις εργασίας υπολείπονται των πραγματικών αναγκών λειτουργίας των μουσείων, όχι μόνο της Αθήνας, όλων των και των πέντε μουσείων, και δημιουργούνται και εργαζόμενοι με διαφορετικές σχέσεις εργασίας, κάτι που μας βρίσκει απολύτως αντίθετους. Δημιουργούνται επίσης και πολλά ερωτηματικά για τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις συστάσεις, διαφορές των αριθμών, στις συστάσεις και τις καταργήσεις των οργανικών θέσεων εργασίας, αλλά και την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στο άρθρο 2 και αυτά τα άρθρα. Σύμφωνα με το άρθρο 2, η θέση εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ΙΔΑΧ που απασχολείται στις ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες διατηρούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού. Στα άρθρα 31 και 32 όμως δηλώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας του προσωπικού αυτού καταργούνται. Πώς γίνεται τώρα οι καταργούμενες? Καταρχήν πρέπει να δοθεί μια εξήγηση, να εξηγηθεί αυτή η αντίφαση. Και το δεύτερο, πώς γίνεται οι καταργούμενες θέσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού να είναι περισσότερες από τις συνιστόμενες στα μουσεία? Αυτό δεν θα ενισχύσει την υποστελέχωση? Πάω στο άρθρο 31 για να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Καταργούνται 540 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και προκυρήσονται συνολικά για τα πέντε μουσεία 409 θέσεις μόνιμου προσωπικού. Αυτό είναι μείωση του αριθμού ευθέως. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει. Και τέλος, στο άρθρο 32, ενώ καταργούνται 195 θέσεις αορίστου χρόνου, προκυρήσονται την ίδια στιγμή 326 θέσεις αορίστου χρόνου. Όχι μόνιμη σχέση εργασίας, δεν είναι μόνιμη σχέση εργασίας αυτή. Πάμε στο δεύτερο μέρος, που ασχολείται με την ανάληψη εγγυητικής υποχρέωσης του ελληνικού δημοσίου. Διακρίνεται μία πολύ μεγάλη φροντίδα για την ρύθμιση ασφαλιστικών μέτρων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, της μεταφοράς τους. Οπωσδήποτε αυτό έχει να κάνει και με την πρόθεση να διευρυνθούν οι ανταλλαγές και οι μετακινήσεις των εκθεμάτων και των μουσείων, και αυτό δεν είναι εξ ορισμού κακό, αλίμονο. Το κριτήριο της προσέλκυσης πόρων υπαγορεύει βεβαίως διάφορες δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο όμως την ασφάλεια των συλλογών. Γι' αυτό και εδώ το νομοσχέδιο αφιερώνει 12 περίπου άρθρα για τη φροντίδα της ασφάλισης με όλες τις λεπτομέρειες. Σε σχέση με το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου και τις ρυθμίσεις των θεμάτων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, τον ΟΔΑΠ, είχαμε τοποθετηθεί βεβαίως κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Να επαναλάβουμε πολύ πολύ σύντομα ότι η δημιουργία του ΟΔΑΠ από μόνη της, ακόμα και από μόνη της, αποτυπώνει τον προσανατολισμό της κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το κυρίαρχο στοιχείο είναι η αντιμετώπιση του πολιτισμού ως ένα εμπορικό προϊόν, το οποίο μπορεί να αποδίδει με τους όρους της καπιταλιστικής οικονομίας. Μονάχα που εμείς εξακολουθούμε να επιμένουμε, ο πολιτισμός δεν μπορεί να αποτιμάται μονάχα με αυτούς τους όρους. Η πολιτιστική δημιουργία είναι συλλογική και το όφελος δεν μπορεί να αποτιμηθεί παρά με όρους κοινωνικής προσφοράς πριν απ' όλα και όχι οικονομικούς. Συνεχίζοντας,
στα άρθρα 64 και 69 είναι αυτά τα οποία αφορούν το μουσείο της Ακρόπολης, το νέο μουσείο της Ακρόπολης, αυτό που λειτουργεί σήμερα. Και με το κεφάλαιο αυτό εισάγονται διατάξεις στο νομικό πλαίσιο του μουσείου της Ακρόπολης, τα οποία αφορούν και θεσπίζονται και για τα 5 μουσεία στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου. Καταψηφίζουμε φυσικά αυτές τις διατάξεις, όμως εδώ θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι όταν συζητιόταν ο νόμος για την ίδρυση του Μουσείου της Ακρόπολης, και θα πάμε αρκετά πίσω, θα πάμε 20 χρόνια πίσω, κύριε Πρόεδρε, ήταν το 2003 όταν συζητιόταν στη Βουλή ο ιδρυτικός νόμος του Μουσείου της Ακρόπολης, είχαμε καταψηφίσει ως ΚΚΕ επί της αρχής και κατά άρθρο και στο σύνολο το σχετικό τότε νομοσχέδιο, το οποίο είπαμε από τότε ότι άνοιγε δρόμο για να έρθει σήμερα το σημερινό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Είναι αυτό το Μουσείο της Ακρόπολης και ο ιδρυτικός του νόμος, ο οποίος γοήτευε τον πρώτο Υπουργό Πολιτισμού της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξηδάκη, που έλεγε ότι αποτελεί πρότυπο και μελετάται από την κυβέρνηση τότε, μελετούσε η κυβέρνηση τότε τη γενίκευση εφαρμογής αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Δεν μιλούσε ως πρόσωπο, ως συγκεκριμένος άνθρωπος, μιλούσε ως υπουργός πολιτισμού μιας κυβέρνησης. Θα σταματήσω εδώ, θα κλείσω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε και στην δεύτερη ανάγνωση, την Πέμπτη Θερό. Είναι η δεύτερη ανάγνωση. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η κυβέρνηση διακρίνεται από μια σταθερή πορεία ως προς τα ζητήματα αντιμετώπισης του πολιτισμού, με αυτήν την αγοραία, την οικονομικίστικη λογική σε σχέση με τη συμβολή του πολιτισμού ως προς την αναπτυξιακή όθηση που μπορεί να δώσει σε διάφορους τομείς της οικονομίας, σε βάρος βεβαίως του μορφωτικού και του πολιτιστικού τους ρόλου. Σας ευχαριστώ.